Καταρχάς, καλά, περιμένατε 20 του μηνός. Άρα είναι 19. Είναι 19, ναι, άρα, αλλά τώρα λένε τα δημοσιεύματα ότι περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας ή από την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς. Όπως τελευταία στιγμή συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, λένε τελειώνει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και την τελευταία παραμονή. Παράταση. Και σε αυτό, στην ώρα, είδα χθες τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού, ο οποίος είπε ότι δεν θα δοθεί παράταση στις φορολογικές δηλώσεις, στην κατάρτιση. Λοιπόν, και κρινόμαστε. Λέω το εξής, ότι για τις εκλογές, να το προσεγγίσουμε το θέμα, δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας, όχι μόνο από το τραπέζι εδώ πέρα που θα κάνουμε μια κουβέντα, αλλά δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας πολίτης ο οποίος να μην καταλαβαίνει την αναγκαιότητα του να πάμε σε εκλογές. Η κυβέρνηση έχει χάσει στην πιο κρίσιμη ψηφοφορία, 4 έχουν γίνει κρίσιμες ψηφοφορίες για το θέμα της συμφωνίας, έχει χάσει 44 βουλευτές. Έχω τη γνώμη και είναι κάτω και από το 120, δηλαδή κάτω και από την συνταγματικά κυβέρνηση μειοψηφίας. Σε άλλες εποχές, όταν χανόντουσαν 2, 3, 4 βουλευτές, ας πούμε, από την πολιτική ιστορία μετά το 1974, γινόταν χαμός και είχαν πολιτικές εξελίξεις και η αντιπολίτευση ζητούσε εκλογές και, αν θέλετε, και ίσως και δικαίως. Άρα πρέπει να πάμε σε εκλογές. Τώρα, το θέμα του πότε πρέπει να πάμε, γιατί αυτό είναι που έχει, αν θέλετε, και το ενδιαφέρον, αλλά και δημιουργεί και πολιτικά, αν θέλετε, αποτελέσματα. Εμείς είχαμε πει ότι πρώτα απ' όλα η χώρα και μετά το κόμμα και οτιδήποτε άλλο. Το πρώτο, η χώρα, σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίσουν σήμερα και τα δύο κοινοβούλια τα οποία να είμαστε τυπικά και ουσιαστικά εντάξει, να γίνει η εκταμείευση της δόσης των 26 δισεκατομμυρίων για να πληρωθούν και η δόση, η αυριανή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και να κινηθεί, να αρχίζει με τα 3 δισεκατομμύρια να κινείται όσο μπορεί να κινηθεί μια οικονομία η οποία είναι βαριά τραυματισμένη. Και βέβαια από Πέμπτη Παρασκευή θα πρέπει, είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση, να πάρει την απόφαση για το χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Τώρα, από εδώ και πέρα υπάρχουν, αν θέλετε, 2-3 διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την ημερομηνία. Υπάρχουν οι απόψεις οι οποίες λένε ότι θα πρέπει να γίνουν αμέσως. Το γοργό και χάρη να έχει, δεν μπορεί να υπάρχει μια πολιτική ζωή η οποία να μην έχει σταθερή κυβέρνηση. Και υπάρχουν και διάφορες απόψεις, τις οποίες τις βλέπω, τις ακούω, τις ξέρετε και εσείς, οι οποίες λένε ότι πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία, να γίνει το κομματικό συνέδριο, να πάρθουν οι αποφάσεις μέσα στο κόμμα. Και συντεταγμένα. Θέλω να σας πω το ότι τη δεύτερη άποψη δεν την προσεγγίζω, και δεν την προσεγγίζω γιατί δεν έχει επιχειρήματα, αλλά δεν την προσεγγίζω διότι εξακολουθώ να έχω την άποψη πρώτα η χώρα, μετά το κόμμα. Και τι θα εμποδίσει τη χώρα να γίνει ένα συνέδριο? Διότι θα υπάρχει, όταν θέλεις να γίνει συνέδριο πρώτα και μετά εκλογές, μιλάμε ότι ο χρόνος, κατά την προσωπική μου γνώμη, μετατίθεται εβδομάδες παραπίσω, και αυτό το πράγμα, κατά τη δική μου πάλι άποψη, δημιουργία θέλετε, δεν δίνει το σημείο της κυβερνητικής σταθερότητας της οποίας έχει ανάγκη η χώρα μετά τη συμφωνία. Ναι, αλλά είναι ένα κόμμα, συγγνώμη, και που επιμένω σε αυτό, της αριστεράς, που έτσι έκανε μέχρι τώρα η αριστερά συλλογικές αποφάσεις μέσα από συνέδρια και άλλες συλλογικές διαδικασίες. Και αυτό το ζητάνε πάρα πολλοί βουλευτές και μέλη του κόμματος. Θέλω να σας πω ότι και οποιαδήποτε απόφαση πάρθει θα έχει τη συλλογικότητα μέσα της. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην την έχει. Υπάρχουν πολιτικά όργανα και συλλογικά όργανα τα οποία θα πάρουν τις αποφάσεις. Εγώ μιλάω για το ανώτατο συλλογικό όργανο που είναι το συνέδριο. Λέω, το συνέδριο πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου. Απασχολεί τα 35.000 μέλη του κόμματος. Λόγω του ότι είναι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αντικειμενικά απασχολεί, ας πούμε, και τον κύριο Κουμουντσάκο αυτή τη στιγμή και εσάς, χωρίς να είσαστε ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, πάνω απ' όλα, τους Έλληνες, κατά τη γνώμη μου, και τις Ελληνίδες, τους απασχολεί περισσότερο να έχουν μια σταθερή κυβέρνηση η οποία να υλοποιήσει. Μετά τις εκλογές όμως δεν θα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ίδιο τα μέλη. Διότι έχει διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ότι το συνέδριο
Τα κόμματα έχουν μια ιστορία, αλλά έχω τη γνώμη ότι οι πολιτικές απόψεις, τα μέλη, οι συλλογικές αποφάσεις, οι πλειοψηφίες είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν την πορεία των κομμάτων. Και το 10 παραδείγματος χάρη έγινε πάλι μια διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ πριν από 5 χρόνια και έτσι δημιουργήθηκε το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ήταν και αυτή μια επώδυνη, αν θέλετε, και τραυματική ψυχολογικά πάνω απ' όλα διαδικασία. Η ζωή, οι πολίτες σηματοδότησαν σε αυτή την πενταετία, αν θέλετε, ποιοι ήταν οι σωστοί ή επιβράβευσαν ή είπαν ότι εμείς αυτή την πορεία θέλουμε. Κύριε Πουλάκη, είπατε πολλές φορές στη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, στην τοποθέτησή σας, πρώτα η χώρα, μετά το κόμμα. Το είπατε 2-3 φορές αυτό το πράγμα. Για άλλη άποψη, για άλλη πλευρά, μέσα στο χώρο του δικό σας, στο κόμμα, λέει το εξής, ότι οι επιλογές της κυβέρνησης είναι αυτές που μας πήγανε μακριά από τις αρχές με τις οποίες έχουμε εκλεγεί. Ο κόσμος δεν μας έχει ψηφίσει για να κάνουμε αυτά. Άρα λοιπόν αυθαίρετα γίνονται. Άρα λοιπόν θα πρέπει, για να βάλουμε λοιπόν πρώτα την χώρα, να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα, να ξεκαθαρίσουμε πού πάμε, τι κάνουμε, τι ζητάμε, διότι είναι αυθαίρετες επιλογές. Για να το προσεγγίσω και αυτό, αν θέλετε, έτσι με τη λογική. Προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, είναι αλήθεια, είχε και μία κεντρική πολιτική άποψη η οποία έλεγε ψηφίστε με διότι εγώ θέλω να αναζητήσω την καλύτερη συμφωνία εντός της Ευρωζώνης. Προσέξτε τώρα, έγινε ό,τι έγινε, έγινε η διαπραγμάτευση, να μην χάσουμε αν θέλει χρόνο πάνω σε αυτό, και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξο Τσίπρας πήρε μια συμφωνία, να την κρίνουμε θετικά, αρνητικά, έχει και αρνητικά πολλά. Είναι μια δύσκολη συμφωνία. Δίνει και δυνατότητες, κατά την άποψή μας και κατά την άποψή μου. Όμως, το κεντρικό ήταν ότι η λύση δόθηκε εντός Ευρωζώνης. Αυτό έχω τη γνώμη ότι μας κάλυπτε όλους. Είτε μας αρέσει η συμφωνία, είτε δεν μας αρέσει. Είτε θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, είτε όχι. Άρα, αυτοί που λένε ότι έχουμε τελείως αλλάξει οι σύντροφοί μας, θεωρώ ότι το προσεγγίζουν μονόπλευρα το πρόβλημα και γι' αυτό δίνει και μία απάντηση την οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι η σωστή απάντηση. Μάλιστα. Διότι το εντός Ευρωζώνης, και τελειώνω γιατί δεν θέλω να μονοπολίσω, ήταν αυτό που έβαζε τον τόνο. Είναι αυτό το οποίο έδινε το στίγμα. Για να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτηση, ψήφος εμπιστοσύνης, άρα... Κοιτάξτε, δεν να απαντήσω να... και σε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Όχι. Κοιτάξτε να σας απαντήσω. Έχουν γίνει, το είπα στην πρώτη μου τοποθέτηση, και τουλάχιστον ο κ. Κουμουτσάκος, ο οποίος και τα έζησε μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχουν γίνει 4 ουσιαστικές ψηφοφορίες τον τελευταίο μήνα. Πρώτο, να δώσουμε εντολή στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών να διαπραγματευτεί. Έχουν δύο για τα προαπαιτούμενα και η τέταρτη και η ουσιαστικότερη για τη συμφωνία. Και στις 4 είδαμε, παρακολουθήσαμε, 30-32, ανεξάρτητα κάθε φορά έπαιζε 2-3 νούμερα, βουλευτές οι οποίοι ήταν αντίθετοι από το ΣΥΡΙΖΑ σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχω τη γνώμη ότι και οι 4 ψηφοφορίες, και σε αυτό νομίζω ότι θεμαλογική ζήνη, ήταν και οι 4 σαν εμπιστοσύνη, ψήφο εμπιστοσύνης. Να χρειαστεί και μία 5η, να την κάνουμε.